Από τις κατοικίες του Αγίου Κυρίλλου, σελίδα 437, κατήχηση ΙΕ για τους φωτιζομένους που έγινε στα Ιεροσόλυμα πάνω στο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως και ερχόμενον εν δόξη κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου καίστε τέλος. Γίνεται αναφορά και στον Αντίχριστο. Επίσης ανάγνωση από τον προφήτη Δανιήλ. Έβλεπα μέχρι που οι θρόνοι στήθηκαν και ο παλαιός των ημερών καθόταν. Δανιήλ 7-9. Και συνέχεια είδα σε όραμα νυχτερινό και να ερχόταν ανάμεσα σε ουράνιες νεφέλες κάποιος που είχε μορφή ανθρώπου. Δανιήλ 7, παράγραφος 13. Και όσοι ακολουθούν στο ίδιο χωρίο. Α. Σύμφωνα με την πίστη της Εκκλησίας μας, σας διδάσκουμε και σας πληροφορούμε ότι ο Χριστός θα παρουσιαστεί στους ανθρώπους δύο φορές. Και όχι μόνο μία. Και ότι η δεύτερη παρουσία του θα είναι ασύγκριτα πιο λαμπρή και πιο ένδοξη από την πρώτη. Διότι στην πρώτη φανερώθηκε σε όλη την έκτασή της η υπομονή του Χριστού. Ενώ στη δεύτερη θα φανερωθεί όλη η δύναμη και η δόξα της Βασιλείας. Βέβαια, στο θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, λόγω της διπλής φύσεώς του, τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της υποστάσεώς του έχουν χαρακτήρα διφυή, έχουν δύο μορφές και δύο λειτουργίες. Διπλή είναι η γέννηση, μία από τον Θεό πριν από τους ατελέφητους αιώνες και μία από την Παρθένο που πραγματοποιήθηκε μέσα στο χρόνο με σκοπό να απαιτήχει τη σωτηρία των ανθρώπων μέχρι τη δεύτερη παρουσία του. Οπότε και θα ολοκληρωθούν οι αιώνες, θα τελειώσει ο προορισμένος από το Θεό χρόνος, θα ανακεφαλαιωθούν τα πάντα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δύο είναι οι κάθοδοι. Μία και καλυμμένη που έγινα θόρυβα, όπως η πάχνη της αυγής ανεπέστητα μουλιάζει τα παρατημένα στο ύπεθρο ποκάρια των μαλλιών, Ψαλμός 71, και η δεύτερη, η μέλουσα, που θα είναι ένδοξη. Κατά την πρώτη του παρουσία σπαργανώθηκε στη Φάτνη, Λουκά 2-7. Στη δεύτερη όμως θα είναι ντυμένος με εκτυφλωτικό και εξαιρετικής λάμψης φως, Ψαλμός 103-2. Στην πρώτη υπέμεινε σταυρό αψηφώντας την τροπή που του επιφόρτιζε, Εβραίων 12-2. Στη δεύτερη έρχεται δοξασμένος και περιστοιχισμένος από στρατιές αγγέλων, Ματθαίου 25-31. Λοιπόν, να μην μείνουμε στην πρώτη παρουσία μόνο, αλλά να περιμένουμε και τη δεύτερη, Ματθαίου 21-9. Τότε και που έγινε η θριαμβευτική του είσοδο στα Ιεροσόλυμα, και στη δεύτερη θα του πούμε πάλι το ίδιο, καθώς θα τον συναντήσουμε μαζί με τους αγγέλους και θα προσπέσουμε και θα του πούμε λατρευτικά. Ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, όπως ο ίδιος μας το έχει αποκαλύψει, Ματθαίου 23-39. Έρχεται ο Σωτήρας όχι για να δικαστεί πάλι, αλλά για να δικάσει αυτούς που τον δίκασαν. Αυτός που στην πρώτη του παρουσία σιωπούσε όταν τον έκριναν, λέει προφητικά και αποκαλυπτικά, στους παράνομους Ιουδαίους που τον καιρό της Σταύρωσης έπραξαν εκείνα τα τολμηρά. Αυτά έκανες λαέ μου και σιώπησα, Ψαλμός 49-21. Στην πρώτη παρουσία ήρθε για να οικονομήσει τη σωτηρία του ανθρώπου και δίδασκε με λόγια πιστικά. Στη δεύτερη όμως οι άνθρωποι, έστω και αν δεν θέλουν, θα αναγκαστούν να παραδεχτούν ότι αυτός είναι ο μόνος βασιλεύς των βασιλευόντων και κύριος των κυριευόντων. Β. Για τις δύο λοιπόν αυτές παρουσίες μας λέει ο Μαλαχίας ο προφήτης. Και ξαφνικά, χωρίς να τον περιμένετε, αυτός τον οποίο ζητάτε θα έρθει στο ναό του στην Ιερουσαλήμ, Μαλαχία 3-1. Να μία παρουσία. Αλλού πάλι για τη δεύτερη παρουσία λέει: ο άγγελος της Διαθήκης ο Μεσσίας που εσείς περιμένετε, ο Παντοκράτορας Κύριος, να έρχεται. Και ποιος θα μπορέσει να αντέξει την ημέρα της εμφανίσεώς του, ή ποιος θα κρατηθεί στα πόδια του μπροστά στην παρουσία εκείνου, διότι παρουσιάζεται σαν φωτιά που βγαίνει από χωνευτήρι και σαν ποτάσα καθαρτική, και θα καθίσει να αναχωνεύσει και να καθαρίσει τους πάντες, Μαλαχία 3-1-3. Στα αμέσως επόμενα δε ο Σωτήρας ο ίδιος με το στόμα του προφήτη λέει: θα σας δικάζω και θα είμαι εγώ ο ίδιος άμεσος μάρτυρας κατηγορίας για τους μάγους, τις Μιχαλίδες και για όσους ορκίζονται ψευδείς στο όνομά μου, Μαλαχία 3-5. Και όσα
όλα αναφέρονται στον ίδιο στίχο. Γι' αυτό και ο Παύλος, θέλοντας να μας ασφαλίσει εκ των προτέρων, μας είπε: «Αν κάποιος χτίζει πάνω στο θεμέλιο τούτο χρυσάφι, ασήμι, πολύτιμους λίθους, ξύλα, χορτάρια, καλάμια, καθενός που θα χτίσει το έργο θα γίνει φανερό. Η ημέρα εκείνη θα το φανερώσει, διότι με φωτιά θα αποκαλύψει τι έργο έκανε ο καθένας». Α Κορινθίων 3:12-13. Αλλά ήδη ο Παύλος, γράφοντας προς τον Τίτο αυτές τις δύο παρουσίες, επισημαίνει λέγοντας: «Εμφανίστηκε η χάρη του Θεού που σώζει όλους τους ανθρώπους και μας διδάσκει να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες για να ζούμε στον παρόντα κόσμο με εγκράτεια, δικαιοσύνη και ευσέβεια, προσδοκώντας την ευλογημένη ελπίδα μας και την εμφάνιση της δόξας, ότι μας μίλησε για την πρώτη παρουσία για την οποία ευχαριστεί και για τη δεύτερη την οποία περιμένουμε. Γι' αυτό και η πίστη που εμείς σας γνωρίζουμε τώρα τέτοια παράδοση έχει, να πιστεύουμε σε αυτόν που ανέβει τους ουρανούς και κάθε δεξιά του Πατέρα και πρόκειται να έρθει δοξασμένος να κρίνει και τους ζώντες και τους νεκρούς, του οποίου η βασιλεία δεν θα έχει τέλος. Γάμα. Θα έρθει λοιπόν ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός από τον ουρανό, θα έρθει με δόξα όταν πρόκειται να γίνει η συντέλεια του κόσμου τούτου στις έσχατες ημέρες. Διότι θα γίνει η συντέλεια του κόσμου τούτου και ο κτιστός κόσμος πάλι θα ανακαινιστεί, επειδή δηλαδή απλώθηκε στη γη διαφθορά, κλοπή, μοιχεία και κάθε είδους αμαρτίας ξεχύθηκε σε ολόκληρη την οικουμένη και ο κόσμος πνίγηκε στις αιματοχυσίες και στις αιμομιξίες. Ουσία 4:2. Για να μην γίνει το θαυμάσιο και απέραντο τούτο κατοικητήριο του ανθρωπίνου γένους κατάμεστο από ανομία, θα παρέλθει αυτός ο κόσμος για να αναφανεί ο τελειότερος. Και θέλεις να πάρεις τη μαρτυρία από τα ρητά των γραφών, άκου τον Ισαΐα που λέει: «Θα περιτυλιχθούν οι ουρανοί σαν βιβλίο και όλα τα άστρα θα πέσουν σαν τα φύλλα του αμπελιού και σαν τα φύλλα της οικιάς». Ισαΐα 34:4. Και το Ευαγγέλιο λέει: «Ο ήλιος θα σκοτιστεί και η σελήνη δεν θα δώσει το φως της και τα άστρα θα πέσουν από τον ουρανό». Ματθαίου 24:29. Μη λυπηθούμε λοιπόν, γιατί τάχα μόνο για μας θα έρθει το τέλος και για τα άστρα θα έρθει, αλλά πάλι θα ξαναγίνουν, γιατί θα περιστρέψει στους ουρανούς ο Κύριος, όχι για να τους καταστρέψει αλλά για να τους αναπλάσει τελειότερους. Άκου τον προφήτη Δαβίδ που λέει: «Καταρχάς η Κύριε θεμελίωσα στη γη και έργο που βγήκε από τα χέρια σου είναι η ουρανία. Αυτοί θα καταστραφούν και θα χαθούν. Συ όμως μένεις πάντοτε αναλία τους». Ψαλμός 101:26-27. Αλλά θα πει κάποιος: «Δες, λέει σαφώς ότι θα καταστραφούν. Άκου πώς το εννοεί αυτό ότι θα καταστραφούν. Θα σου φανερώσει το εξής ρητό: όλος ο κόσμος σαν ένα ένδυμα θα παλαιώσει και σαν το εξωτερικό ρούχο που φορούν οι άνθρωποι θα τον γυρίσεις, θα τον περιτυλίξεις και θα αλλάξει, θα γίνει καινούριος». Ψαλμός 101:27. Έτσι ακριβώς όπως λέμε, ο άνθρωπος θα πεθάνει, αλλά κανείς δεν το δέχεται, σύμφωνα με το ρητό της Αγίας Γραφής: «Δέστε, ο δίκαιος πέθανε», αλλά κανείς δεν το πιστεύει μέσα στην καρδιά του. Ισαΐα 57:1. Και αυτό ίσως γιατί περιμένουμε την Ανάσταση, έτσι παρόμοια αναμένουμε και την ανακαίνιση του κόσμου. Ο ήλιος θα μεταστραφεί σε σκοτάδι και η σελήνη σε αίμα. Ιωήλ 3, παράγραφος 4. Ας διδαχτούν όσοι επέστρεψαν από την αίρεση των Μανιχαίων και ας μη θεοποιούν τους φωστήρες, ούτε αυτόν εδώ τον ήλιο που θα γίνει μια μέρα σκοτάδι, να τον θεωρούν τόσο ασεβός πως είναι ο Χριστός. Αλλά άκου πάλι τον Κύριο που λέει: ο ουρανός και η γη θα παρέλθει, τα λόγια μου όμως δεν θα παρέλθουν». Ματθαίου 24:35. Διότι είναι σίγουροι, τα λόγια του Κυρίου έχουν τιμή και δύναμη αιώνια και αναλύωση, ενώ τα κτίσματά του είναι μεταβλητά. Δέλτα. Θα παρέλθουν λοιπόν όσα τώρα βλέπουμε και θα έρθουν όσα πρόκειται να γίνουν, που θα είναι τελειότερα. Αλλά το πότε κανείς να μην το πολύ εξετάζει, διότι μας είπε ο Κύριος πως δεν είναι της δυνατότητάς μας να μάθουμε τους χρόνους και τους καιρούς τους οποίους όρισε ο Πατέρας με την οξιουσία που έχει. Πράξεων 1, παράγραφος 7. Μην τολμήσεις λοιπόν να προσδιορίσεις το πότε θα γίνουν αυτά, ούτε πάλι να κοιμάσαι ήσυχος. Διότι λέει: αγρυπνείτε, γιατί δεν γνωρίζετε την ώρα που θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου. Ματθαίου 24:44. Αλλά επειδή έπρεπε να γνωρίζουμε τα σημεία της συντελείας του κόσμου, μια και περιμένουμε τον Χριστό για τη δεύτερη παρουσία του, για να μην πεθάνουμε απατημένοι και για να μην πέσουμε σε πλάνη από τον ψεύτη Αντίχριστο, οι Απόστολοι κατ' οικονομία κινήθηκαν σε θεόσδοτη προαίρεση και πήγαν και ρώτησαν τον αληθινό διδάσκαλο λέγοντας:
Πες μας πότε θα γίνουν όλα αυτά και ποιο θα είναι το σημάδι της παρουσίας σου και της συντελείας του κόσμου. Ματθαίου 24:3. Σε περιμένουμε πάλι να έρθεις, αλλά ο σατανάς μετασχηματίζεται σαν άγγελο φωτός. Β' Κορινθίων 11:14. Ασφάλισέ μας λοιπόν να μην προσκυνήσουμε κάποιον άλλον εκτός από σένα. Και εκείνος άνοιξε το θεϊκό και υπερένδοξο στόμα του και είπε: Προσέξτε μήπως σας πλανήσει κανείς. Ματθαίου 24:4. Και εσείς τώρα οι ακροατές με τα μάτια της ψυχής, σαν να το βλέπετε μπροστά σας, ακούτε να σας λέει και εσάς τα ίδια. Προσέξτε μήπως σας πλανήσει κανείς και σας παρακαλεί όλους ο λόγος να προσέχετε τα λεγόμενα, διότι δεν είναι ιστορία πραγμάτων που πέρασαν, αλλά προφητεία μελλόντων που οπωσδήποτε θα έρθουν. Δεν το προφητεύσαμε εμείς, διότι είμαστε ανάξιοι, αλλά φέρνουμε όσα έχουν γραφεί στο μέσο και αναφέρουμε τα σχετικά χαρακτηριστικά σημεία. Κοίτα λοιπόν τώρα μόνος σου ποια έχουν ήδη γίνει, τι απολείπεται να γίνει και ασφάλισε τον εαυτό σου. Έψιλον. Προσέξτε μήπως σας πλανήσει κανείς, διότι πολλοί θα παρουσιαστούν με το όνομά μου που θα λένε «Εγώ είμαι ο Χριστός» και πολλούς θα πλανήσουν. Ματθαίου 24:4-5. Αυτά εν μέρη έχουν γίνει, διότι ήδη κάτι τέτοιο το έχει πει ο Σίμων ο Μάγος και ο Μένανδρος και μερικοί άλλοι από τους άθεους αιρεσιάρχες. Θα το πούν σίγουρα και μερικοί στην εποχή μας ή άλλοι μετά από εμάς. Σίγμα. Δεύτερο σημείο. Θα ακούσετε πολέμους και φήμες πολέμων. Ματθαίου 24:6. Αλλά και εμείς τώρα δεν έχουμε πόλεμο των Περσών με τους Ρωμαίους και τη Μεσοποταμία ή όχι. Ξεσηκώνεται το ένα έθνος εναντίον του άλλου και το ένα βασίλειο κατά του άλλου. Ματθαίου 24:7. Ή όχι. Και θα γίνουν πείνες, επιδημίες, σεισμοί σε διάφορους τόπους. Ματθαίου 24:7. Αυτά ήδη έχουν γίνει. Και συνεχίζει. Θα γίνουν φοβερά σημεία από τον ουρανό. Λουκά 21:11. Και θα πέσουν βαρύς χειμώνας. Να είστε λοιπόν άγρυπνοι, γιατί δεν ξέρετε ποια είναι η μέρα που θα έρθει ο Κύριός μας. Ματθαίου 24:42. Ζήτα. Αλλά επιζητούμε δικό μας σημείο της παρουσίας του Κυρίου. Εμείς οι εκκλησιαστικοί ζητούμε εκκλησιαστικό σημείο. Και ο Σωτήρας λέει: Τότε λοιπόν θα σκανδαλιστούν πολλοί και θα παραδώσει ο ένας τον άλλον και θα μισεί ο ένας τον άλλον. Ματθαίου 24:10. Αν ακούσεις τώρα ότι οι επίσκοποι εναντίον επισκόπου και κληρικοί εναντίον κληρικών και λαοί εναντίον λαών φτάνουν μέχρι να γυθεί αίμα, μην ταραχθείς. Διότι είναι γραμμένο κάτι τέτοιο. Να μην προσέχεις τόσο σε αυτά που γίνονται όσο σε αυτά που έχουν γραφτεί. Ούτε πάλι αν εγώ που σε διδάσκω χαθώ, να χαθείς και εσύ μαζί με μένα. Αλλά πρέπει ο ακροατής να γίνει καλύτερος από το διδάσκαλο που του μιλάει. Και αυτός που ήρθε την εσχάτη ώρα να γίνει πρώτος. Ματθαίου 20, παράγραφος 16. Επειδή ο δεσπότης δέχεται και αυτούς που φτάνουν την ενδεκάτη ώρα. Ματθαίου 20, 6-7. Εφόσον ανάμεσα στους Αποστόλους βρέθηκε προδοσία, απορείς που ανάμεσα στους Επισκόπους υπάρχει μισαδέλφια. Το σημείο όμως αυτό δεν αναφέρεται μόνο στους άρχοντες, αλλά και στους λαούς, διότι λέει: Επειδή θα πληθυνθεί η ανομία, θα ψυχρανθεί η αγάπη των περισσότερων. Ματθαίου 24:12. Μπορεί λοιπόν να καυχηθεί κανείς από τους παρόντες ότι έχει ανυπόκριτη φιλία προς τον πλησίον. Δεν συμβαίνει πολλές φορές τα χείλη να φιλούν, το πρόσωπο να χαμογελά, τα μάτια να έχουν λαρό πλέμμα, η καρδιά όμως να μηχανεύεται δόλους και να κατασκευάζει κακά ενώ κανείς μιλάει ειρηνικά. Ψαλμός 27:3. Ήτα, έχεις και αυτό το σημείο. Θα κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας όλη την Οικουμένη για να το γνωρίσουν όλα τα έθνη. Και τότε θα έρθει το τέλος. Ματθαίου 24:14. Αλλά σχεδόν όπως βλέπουμε, όλος ο κόσμος πληρώθηκε από τη διδασκαλία του Χριστού. Θήτα. Και τι γίνεται μετά από αυτό, λέει στη συνέχεια. Όταν λοιπόν θα δείτε το βδέλυμα της ερημόσεως για το οποίο μίλησε ο Δανιήλ ο προφήτης, να στέκεται στον Άγιο Τόπο ο αναγνώστης ας εννοήσει. Ματθαίου 24:15. Και παρακάτω, τότε αν κάποιος σας πει «Να εδώ είναι ο Χριστός ή εκεί», μην το πιστέψετε. Ματθαίου 24:23. Η μισαδέλφια δίνει λοιπόν τόπο στον Αντίχριστο. Δηλαδή προετοιμάζει ο διάβολος διαιρέσει των λαών για να γίνει ευπρόσδεκτος ο ερχόμενος Αντίχριστος. Μακάρι κανένας από τους δούλους του Χριστού που βρίσκονται εδώ ή και σε άλλα μέρη να μην τον πλησιάσει και να μην τον ακολουθήσει. Για το ίδιο θέμα γράφοντας ο Παύλος μας έδωσε φανερό σημείο λέγοντας: Μη σας εξαπατήσει κανείς, γιατί δεν θα έρθει η μέρα εκείνη
Αν δεν έρθει πρώτα η αποστασία και δεν φανερωθεί ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο Υιός της απολίας, αυτός που θα είναι αντίπαλος της αληθείας και θα υπερυψώσει τον εαυτό του ή παραπάνω από κάθε άλλον που θα φέρει το όνομα Θεός ή θα προσκυνείται με σεβασμό και λατρεία ώστε να εγκατασταθεί στο ναό του Θεού με την αξίωση να προσκυνείται ως Θεός. Δεν θυμάσαι ότι σας έλεγα αυτά όταν ήμουν ακόμα μαζί σας? Τώρα ξέρετε λοιπόν εκείνο που τον εμποδίζει να φανερωθεί πριν από τον καιρό του, αλλά η ανομία ήδη ενεργεί μυστικά. Μόνο να φύγει από τη μέση εκείνος που τώρα εμποδίζει και τότε θα φανερωθεί ο άνομος τον οποίο ο Κύριος θα καταστρέψει και μόνο με ένα αφήσιμα του σώματός του που θα τον εκμηδενήσει με την εμφάνιση της ελεύσεώς του. Η έλευση τώρα του ανόμου αυτού θα γίνει με την ενέργεια του σατανά, με κάθε δύναμη, με ψευδή σημεία και τέρατα και κάθε είδος απάτης ανάμεσα στους ανθρώπους που θα χάνονται. Β. Θεσσαλονικής 2, 3 έως 10. Αυτά λέει ο Παύλος. Και υπάρχει αποστασία στην εποχή μας διότι έφυγαν οι άνθρωποι από την ορθή πίστη. Κι άλλοι μας διακηρύττουν ότι ο Υιός είναι και πατέρας. Άλλοι πάλι τολμούν να λένε ότι ο Χριστός ήρθε στο είναι από τα μη όντα. Και το κακό είναι πως προηγουμένως είναι φανερή η αιρετική, ενώ τώρα είναι γεμάτη η εκκλησία από κρυφούς αιρετικούς. Πραγματικά οι άνθρωποι έφυγαν μακριά από την αλήθεια και ευχαριστούνται να ακούνε λόγια τερπνά χωρίς το νόημα που προκαλούν οι διπάθεια στην ψυχή. Β. Τιμοθέου 4, 3 έως 4. Προσφέρεται λόγος κούφιος και ο αληθοφανής και όλοι τον ακούνε ευχάριστα. Διδάσκεται λόγος που ζητεί να οδηγήσει τους ανθρώπους στη μετάνοια και όλοι κλείνουν τα αυτιά τους. Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους έφυγαν μακριά από την Ορθοδοξία και προτιμούν να κάνουν το κακό παρά να καλλιεργούν μέσα τους την προαίρεση και το αγαθό. Αυτή είναι η αποστασία. Απομένει λοιπόν να περιμένουμε τον εχθρό. Τελευταίο μάλιστα άρχισε κάπως αμυδρά να στέλνει στους προδρόμους του για να έρθει έτοιμος και να παγιδεύσει όσο το δυνατόν περισσότερους. Γι' αυτό πρόσχε τον εαυτό σου άνθρωπο και ασφάλιζε την ψυχή σου. Σε διαβεβαιώνει γι' αυτά η Εκκλησία ενώπιον του Θεού ζώντος σου προεξαγγέλει τα σχετικά με τον Αντίχριστο πριν έρθει και αν τούτο θα γίνει τώρα όσο ζεις εσύ δεν το ξέρουμε ή αν γίνει μετά από σένα πάλι δεν το ξέρουμε. Είναι όμως καλό γνωρίζοντας αυτά να προφυλάζεις. Γιώτα. Ο Χριστός, ο αληθινός, ο Υιός του Θεού ο μονογενής δεν έρχεται από κάποιο μέρος της γης. Αν κάποιος απατεώνας τερατουργός και θαυματουργός παρουσιαστεί στην έρημο ισχυριζόμενος ότι αυτός είναι ο Χριστός, μην πηγαίνετε. Ματθαίου 24, 26. Αν σου πουν να εδώ είναι ο Χριστός ή εκεί, μην πιστέψεις. Μάρκο 13, 21. Μην προσέχεις δηλαδή κάτω στη γη, διότι από τον ουρανό κατεβαίνει ο Δεσπότης όχι μόνος όπως πριν, έγινε πριν στην πρώτη παρουσία, αλλά ανάμεσα σε πολλούς και μυριάδες αγγέλους περιφρουρούμενος. Ούτε έρχεται κρυφά και αθόρυβα όπως η δροσιά η πρωινή στο πακάρι του μαλλιού, Ψαλμός 71:6, αλλά σαν αστραπή, Λουκά 17:24, εκτυφλωτική και ολόλαμπρη και αντιληπτή από όλους. Διότι αυτός ο ίδιος έχει πει, όπως η αστραπή ξεπετάγεται από την Ανατολή και φαίνεται ως τη Δύση, έτσι θα είναι η παρουσία του Υιού του ανθρώπου, Ματθαίου 24:27. Και πάλι, θα δουν τον Υιό του ανθρώπου να έρχεται πάνω στην εφέλεις του ουρανού με δύναμη και δόξα πολύ που θα αποστείλει τους αγγέλους του με μεγάλη σάλπιγγα, Ματθαίου 24:30-31, και όσα όλα αναφέρονται στο ίδιο χωρίο. Ι.Α. Αλλά όπως τότε παλιά που πρόκειται να ενανθρωπίσει ο Θεός και αναμενόταν να γεννηθεί από Παρθένο, ο διάβολος φρόντισε προκαταβολικά να διαβάλει το γεγονός της ενανθρωπίσεως του Θεού με το να εμπνεύσει με πονηρία και απάτη τους ανθρώπους να δημιουργήσουν φανταστικές ιστορίες για ψεύτικους θεούς που γεννούν γυναίκες και γεννιούνται από γυναίκες, ώστε εφόσον θα είχε προηγηθεί όλη αυτή η πλάνη, έτσι τουλάχιστον πίστευε, θα μπορούσαν πλέον οι άνθρωποι να αρνηθούν και την πραγματική ενανθρώπιση του Θεού. Έτσι κάνει και τώρα που πρόκειται να έρθει για δεύτερη φορά ο αληθινός Χριστός. Ο διάβολος αυτός που πάντα αντιστρατεύεται στην βουλή του Θεού χρησιμοποιεί σαν πολεμικό όπλο την άδολη προσδοκία που έχουν οι άνθρωποι για τον ερχομό του και με περισσότερη φροντίδα και πονηρία ενεργεί σε κάποιον άνθρωπο που ανήκει στους εξιουδαίων Ιουδαίζοντες ικανό και έμπειρο στη μαγεία, στη γητεία και στην αγυρτία
και στα σατανικά καμώματά τους. Τον βοηθάει λοιπόν αυτόν να οικειοποιηθεί την εξουσία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και αποκαλεί τον εαυτό του Χριστό. Και έτσι με το όνομα του Χριστού τον παρακινεί να απατά τους Ιουδαίους που περιμένουν τον κεχρισμένο Μεσσία και να καταδυναστεύει τους εθνικούς με τις οργιώδεις και απατηλές μαγικές τους τέχνες τους. ΙΒ. Αυτός λοιπόν ο Αντίχριστος για τον οποίο σας μίλησα θα έρθει όταν συμπληρωθεί ο καιρός της βασιλείας των Ρωμαίων και όταν θα πλησιάζουν τα σημεία της συνταλίας του κόσμου. 10 βασιλείς των Ρωμαίων θα αναγορευτούν μαζί συγχρόνως σε διαφόρους βέβαια τόπους και θα βασιλέψουν τον ίδιο καιρό. Μετά από αυτούς ο 11ος θα είναι ο Αντίχριστος που με τη διαβολική του τέχνη θα αρπάξει τη ρωμαϊκή εξουσία. 3 βασιλείς που θα έχουν βασιλέψει πριν από αυτόν θα τους εξουδενώσει και τους υπόλοιπους 7 θα τους υποτάξει. Στην αρχή βέβαια θα χρησιμοποιήσει επιοίκεια και σαν ένας λόγιος και συνετός θα υποκρίνεται σοφροσύνη και φιλανθρωπία. Με ψεύτικα σημεία και τέρατα όμως που θα πετυχαίνει με τη μαγική απάτη τους Ιουδαίους θα τους πλανέψει και θα πιστέψουν πως είναι ο Χριστός ο προσδοκόμενος και μετά με κάθε είδους απανθρωπία και παρανομία θα επιφέρει σε αυτούς όλες τις συμφορές ώστε κατά κάποιο τρόπο θα ξεπεράσει όλους τους αδίκους και ασεβείς που έζησαν πριν από αυτόν επειδή θα έχει μέσα στην ψυχή του διάθεση φωνική, σκληρότατη, άσπλαχνη και πολύμορφη ενάντια σε όλους. Κυρίως όμως θα είναι ενάντια σε εμάς τους χριστιανούς. Μόνο όμως 3 χρόνια και 6 μήνες θα τολμήσει να τα διαπράξει όλα αυτά και θα καταργηθεί από τη δεύτερη ένδοξη παρουσία του Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, του αληθινού που θα αφανίσει τον Αντίχριστο με ένα αφήσιμα και μόνο που θα βγει από το στόμα του. Β. Θεσσαλονικής 2 παράγραφος 8 και θα τον παραδώσει στην άσβεστη φωτιά της κολάσεως. Γ. Αυτά που τώρα σας διδάσκουμε δεν είναι λόγια που φανερώνουν δικές μας επινοήσεις, αλλά είναι συμπεράσματα βγαλμένα από τις Θείες Γραφές που διαβάζονται στην Εκκλησία και μάλιστα από την προφητεία που διαβάσαμε μόλις τώρα του προφήτη Δανιήλου, όπως ο Γαβρίλο Αρχάγγελος τα ερμήνευσε λέγοντας: «Το θηρίο το τέταρτο θα είναι η τέταρτη βασιλεία στη γη, η οποία θα ξεπεράσει όλες τις βασιλείες σε δύναμη». Δανιήλ 7:23. Και οι εκκλησιαστικοί ερμηνευτές μας παρέδωσαν ότι αυτή η βασιλεία θα είναι των Ρωμαίων. Πρώτη επίσημη βασιλεία, όπως ξέρουμε, ήταν των Ασσυρίων. Δεύτερη των Μίδων και Περσών. Και μετά από αυτές τρίτη των Μακεδόνων. Και τέταρτη η βασιλεία που είναι τώρα η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Έπειτα μας λέει τα εξής ο Γαβρίλ ερμηνεύοντας την προφητεία. Τα 10 κέρατα του θηρίου σημαίνουν ότι θα αναγορευτούν 10 βασιλείς και επίπεδο από αυτούς θα αναγορευτεί άλλος βασιλιάς ο οποίος θα επιφέρει τόσα κακά ώστε θα ξεπεράσει όλους τους προηγουμένους. Όχι μόνο λέει τους 10 αλλά όλους τους προηγούμενους. Ακόμη ότι θα καταβάλει 3 βασιλείς, Δανιήλ 7:24, που είναι φανερό πως ανήκουν στους προηγουμένους 10. Από αυτούς τους 10 λοιπόν, τους 3 νικώντας, αυτός θα είναι όπως φαίνεται ο 8ος που θα βασιλέψει. Και λόγους λέει θα απευθύνει προς τον ύψιστο. Δανιήλ 7:25. Ο βλάστημος και παράνομος αυτός άντρας που δεν πήρε τη βασιλεία κληρονομικά από τους πατέρες του αλλά άρπαξε την εξουσία με τη μαγική τέχνη. Δέλτα. Και ποιος είναι αυτός που και με ποια δύναμη θα τα κάνει αυτά, ερμήνευσε Παύλε. Η έλευση του ανώμου θα γίνει με την ενέργεια του σατανά που θα χρησιμοποιήσει κάθε δύναμη και απατηλά σημεία και τέρατα. Β. Θεσσαλονικής 2:9. Με αυτό θέλει δηλαδή να μας πει ότι ο σατανάς θα χρησιμοποιήσει εκείνον τον άνομο σαν όργανο ενεργώντας μέσα αυτού αυτοπροσώπους, γιατί γνωρίζοντας ο σατανάς ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία επιοίκεια για αυτόν κατά τη δεύτερη παρουσία του Χριστού, δεν αρκείται πια όπως μέχρι τώρα συνήθιζε να πολεμάει τους ανθρώπους με τους διάφορους υπηρέτες του, αλλά τώρα φανερά θα μπει ο ίδιος προσωπικά στη μάχη με το πρόσωπο του Αντιχρίστου. Πώς θα πολεμάει? Με όλα τα σημεία και τα τέρατα που θα είναι ψεύτικα. Β. Θεσσαλονικής 2:9. Διότι ο πατέρας του ψεύδους, Ιωάννη 8:44, τα έργα του ψεύδους τα πετυχαίνει σε συνεργασία με την νοσηρή και εμπαθή φαντασία των ανθρώπων που θα τους κάνει να νομίζουν ότι βλέπουν νεκρό να ανασταίνεται, ενώ δεν ανασταίνεται
και χολούς να περπατούν και τυφλούς να βρίσκουν το φως τους, ενώ ουσιαστικά δεν θα έχει γίνει καμία ίαση σε αυτούς. Γιώτα έψιμο. Και πάλι λέει ο Απόστολος, ο εχθρός και επαναστάτης, που σηκώνει το κεφάλι του ενάντια σε κάθε όν που λέγεται Θεός ή σε κάθε άλλον που απολαμβάνει με σεβασμό και λατρεία, δηλαδή σε κάθε Θεό, αυτός ο Αντίχριστος μέλει δήθεν να μισήσει τα είδωλα. Και το κάνει για να πετύχει και να εγκατασταθεί στο ναό του Θεού. Β' Θεσσαλονικής 2:4. Σε ποιο ναό άραγε? Τον Ιουδαίων, λέει, ο οποίος έχει καταστραφεί. Όχι βέβαια σε αυτό που βρισκόμαστε, μη γέννητο. Γιατί το τονίζουμε αυτό? Για να μην φανούμε ότι χαριζόμαστε στους εαυτούς μας, διότι εφόσον έρχεται από τους Ιουδαίους σαν Χριστός, επιθυμεί και να προσκυνείται από αυτούς, και για να τους απαντήσει με μεγαλύτερη επιτυχία, φανερώνει αυτή την ιδιαίτερη επιθυμία και φροντίδα στο ναό των Ιουδαίων, δίνοντας έτσι την εντύπωση ότι αυτός που κατάγεται από τη γενιά του Δαβίδ, αυτός θα νοικοδομήσει και το ναό που έκτισε ο Σολομώντας. Τότε θα έρθει ο Αντίχριστος, όταν στο ναό των Ιουδαίων δεν θα μείνει πέτρα πάνω στην πέτρα. Ματθαίου 24:2. Σύμφωνα με την απόφαση του Σωτήρου μας. Διότι όταν είτε από την παλαιότητα πέσει, είτε γίνει κατεδάφιση με την πρόφαση νέας οικοδομής, είτε για κάποιους άλλους λόγους που θα συντρέξουν, πέσει και ο τελευταίος λίθος, και δεν εννοώ έξω τον περίβολο, αλλά μέσα στο ναό, όπου είναι τα χερουβίμ, τότε θα έλθει ο Αντίχριστος με όλα τα σημεία και τέρατα τα ψεύτικα, περιφρονώντας δήθεν όλα τα είδωλα, και στην αρχή θα υποκρίνεται φιλανθρωπία, ύστερα όμως θα δείξει όλη την αγριότητά του και μάλιστα στους Αγίους του Θεού. Έβλεπα, λέει, και το κέρατο εκείνο του θηρίου, έκανε πόλεμο με τους Άγιους. Δανείλ 7:21. Και σε άλλο σημείο λέει: θα είναι καιρός για θλίψη, τέτοια θλίψη που δεν έχει ξαναγίνει από τότε που παρουσιάστηκαν τα έθνη στη γη μέχρι εκείνο τον καιρό του Αντιχρίστου. Δανείλ 12:1. Φοβερό το θηρίο, μέγας ο δράκοντας για τους ανθρώπους ακατανίκητους, έτοιμος να τους καταπιεί. Γι' αυτό το θηρίο, αν και έχουμε πολλά να πούμε από τις Θείες Γραφές, θα αρκεστούμε σε αυτά για να μην μακρύνουμε άμετρα το λόγο. Γιώτα σίγμα. Γι' αυτό, επειδή γνώριζε ο Κύριος την υπερβολική δύναμη του αντιπάλου, έκανε κάποια παραχώρηση στους πιστούς και είπε: τότε εκείνοι που θα είναι στην Ιουδαία ας φεύγουν στα βουνά. Ματθαίου 24:16. Αν όμως κάποιος έχει συνείδηση και είναι σταθερός και δυνατός, ώστε να μπορεί να παλέψει με τον Σατανά, ας μείνει. Γιατί δεν θέλω να αφαιρέσω την ελπίδα της νίκης σε αυτούς που με την αγνή και ισχυρή προσωπικότητά τους έχουν θέσει και ρόλο νεύρων στο σώμα της Εκκλησίας. Και ας λέγει, ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Ρωμαίων 8:35. Όσοι λοιπόν είμαστε δειλοί, να ασφαλίσουμε τους εαυτούς μας. Οι δυνατοί όμως ας φροντίσουμε να βρεθούμε τότε πολεμικά παρατεταγμένοι ενάντια στον Αντίχριστο, διότι θα είναι τότε θλίψη μεγάλη. Τέτοια δεν έχει ξαναγίνει ποτέ από τότε που χτίστηκε ο κόσμος μέχρι τώρα, ούτε πρόκειται να γίνει. Ματθαίου 24:21. Αλλά δόξα τω Θεώ που το μέγεθος της θλίψης αυτής το περιόρισε σε λίγες ημέρες, διότι λέει: για χάρη των εκλεκτών θα συντομευθούν οι ημέρες εκείνες. Ματθαίου 24:22. Και θα βασιλεύσει ο Αντίχριστος 3,5 μόνο χρόνια. Δεν το αναφέρουμε αυτό βασιζόμενοι στα απόκριφα Ευαγγέλια, αλλά στον προφήτη Δανιήλ, διότι λέει: θα δοθεί στα χέρια του καιρός και καιρή και το μισό του καιρού. Δανείλ 7:25. Καιρό λέγοντας εννοεί ένα χρόνο κατά τον οποίο η σατανική και καταστρεπτική παρουσία και δραστηριότητά του θα φτάσει στο αποκορύφωμά της. Καιρούς πάλι εννοεί τα επίλοιπα 2 χρόνια που θα είναι χρόνια παρανομίας και μας κάνουν άλλα μαζί 3 χρόνια, και το μισό του καιρού εννοεί ένα εξάμηνο ακόμα. Και σε άλλο σημείο πάλι το ίδιο αναφέρει ο προφήτης Δανιήλ, και ορκίστηκε σε αυτόν που ζει στον αιώνα ότι θα ολοκληρωθεί ο διασκορπισμός του λαού του Θεού στη διάρκεια καιρού καιρών και στο μισό του καιρού. Δανιήλ 12:7. Μερικοί φαίνεται ότι με την ίδια έννοια έχουν κατανοήσει και άλλα 2 χωρία του προφήτη Δανιήλ, το ημέρες 1290, Δανιήλ 12:11, και το μακάριος θα είναι εκείνος που θα υπομείνει και θα φτάσει στις 1335 ημέρες. Δανιήλ 12:12. Γι' αυτό πρέπει να κρύβονται οι πιστοί και να φεύγουν, διότι ίσως δεν θα προλάβουμε σύμφωνα με τους λόγους του Κυρίου να περιέλθουμε
φεύγοντας όλες τις πόλεις του Ισραήλ, και ο Υιός του ανθρώπου θα έρθει. Ματθαίου 10:23. Ιώτα ζήτα. Ποιος θα είναι άραγε ο μακάριος που θα μαρτυρήσει για τον Χριστό, διατηρώντας την πίστη του και την ευλάβειά του την εποχή εκείνη? Εγώ σας λέγω ότι πάνω από όλους τους μάρτυρες θα είναι οι τότε μάρτυρες. Διότι όσοι μαρτύρησαν ή θα μαρτυρήσουν μέχρι τότε, πάλεψαν μόνο με τους ανθρώπους. Αλλά την εποχή του Αντιχρίστου θα πολεμήσουμε με αυτό τον ίδιο τον Σατανά, πρόσωπο με πρόσωπο, σώμα με σώμα, και οι βασιλείς τότε στα προηγούμενα χρόνια καταδίωκαν τους μάρτυρες και τους θανάτωναν μόνο, αλλά δεν προσποιούνταν πως ανασταίνουν νεκρούς, ούτε έδειχναν σαν πραγματικά φανταστικά σημεία και τέρατα. Εδώ όμως γίνεται απατελή παρακίνηση, και για να φοβηθούμε και για να απατηθούμε, ώστε αν είναι δυνατόν να πλανηθούν και οι εκλεκτοί. Ματθαίου 24:24. Πρόσεξε, μην σκεφτεί κανείς τότε τι περισσότερο έκανε ο Χριστός, με ποια άραγε δύναμη ο Αντίχριστος θα κάνει αυτά. Αν ο Θεός δεν ήθελε, δεν θα του επέτρεπε. Σε ασφαλίζει βέβαια ο Απόστολος που λέγει από πιο μπροστά. Γι' αυτό θα στείλει σε αυτούς ο Θεός μία ενέργεια παραπλανητική, Β' Θεσσαλονικής 2:11, και θα το στείλει με την έννοια που θα επιτρέψει. Όχι για να απολογηθούν, αλλά για να κατακριθούν. Γιατί? Επειδή δεν θα πιστέψουν στην αλήθεια, δηλαδή στον αληθινό Χριστό, αλλά θα δεχτούν με ευχαρίστηση την αδικία, Β' Θεσσαλονικής 2:12, δηλαδή τον Αντίχριστο. Τα επιτρέπει αυτά ο Θεός στους διωγμούς που γίνονται σε διάφορες εποχές και τότε, όχι γιατί αδυνατεί να εμποδίσει τα μαρτύρια, αλλά επειδή συνηθίζει να στεφανώνει τους αθλητές του για την υπομονή τους και να τους βάζει κοντά με τους προφήτες και τους αποστόλους, ώστε ενώ κοπίασαν μαρτυρικά για μικρό χρονικό διάστημα, να κληρονομήσουν τη βασιλεία των ουρανών που διαρκεί ατελεύτητα, καθώς το βεβαιώνει ο προφήτης εκείνο. Θα σωθεί ο λαός σου όλος όσος είναι γραμμένος στη βίβλο, εννοείται στη βίβλο της ζωής, Δανίλ 12:1. Και πολλοί από αυτούς που κοιμούνται στο χώμα θα αναστηθούν, άλλοι για αιώνια ζωή και άλλοι για ονειδισμό και ντροπή αιώνια. Και όσοι μελέτησαν, κατανόησαν και τήρησαν το θέλημα του Κυρίου, θα λαμποκοπούν σαν υπέρφωτα άστρα του ουρανού, και ανάμεσα από τους πολλούς δίκαιους θα ξεχωρίζουν σαν φωτεινή αστέρες στους αιώνας των αιώνων, Δανιήλ 12:2-3. Γιώτα ήτα, ασφάλιζε λοιπόν τον εαυτό σου άνθρωπο. Έχεις τα σημεία του Αντιχρίστου. Να μην τα θυμάσαι μόνο για σένα, αλλά να τα λες και στους άλλους με ζήλιο. Σοφία Σολομώντος 7:13. Αν έχεις παιδί κατά σάρκα, να το συμβουλεύεις. Αν πάλι με την κατήχηση γέννησης κάποιο πνευματικό παιδί, και αυτό να το προφυλάξεις με τις συμβουλές σου, ώστε να μην δεχτεί τον απατεώνα ως αληθινό. Διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Β' Θεσσαλονικής 2:7. Με βάζουν οι σκέψεις και φόβοι και φόβο, σε σκέψεις και φόβο οι πολέμοι των εθνών. Με φοβίζουν τα σχίσματα των εκκλησιών. Με τρομάζει μισαδέλφια των αδελφών. Ας τα διακηρύττουμε λοιπόν αυτά, αλλά ήθε να μην γίνουν στην εποχή μας. Ας έχουμε όμως το νου μας για να είμαστε εξασφαλισμένοι. Αυτά είχα να πω για τον Αντίχριστο. Γιώτα θήτη. Επίσης παραδεχόμαστε και περιμένουμε ότι ο Κύριος θα έρθει από τους ουρανούς πάνω σε φωτεινές νεφέλες. Ματθαίου 24:30 και 26:64. Και τότε θα ηχήσουν οι σάλπιγγες οι αρχαγγελικές. Οι νεκροί θα αναστηθούν πρώτα με τη δύναμη του Χριστού, και οι πιστοί που ζουν τότε θα αρπαχτούν μαζί στις νεφέλες, και σαν βραβείο για τους κόπους τους θα τιμηθούν υπερβολικά πάνω από τα ανθρώπινα μέτρα, επειδή και ο αγώνας τους είναι υπερανθρώπινος. Έτσι θα γίνουν, όπως μας το λέει και ο Απόστολος Παύλος γράφοντας, ότι αυτός ο ίδιος ο Κύριος με παράγγελμα, με αρχαγγελική φωνή και με σάλπιγγα Θεού θα κατέβει από τον ουρανό, και οι πρώτοι οι νεκροί θα αναστηθούν. Έπειτα εμείς που ζούμε, όσοι έχουμε απομείνει μαζί με αυτούς, θα αρπαχτούμε μαζί σε νεφέλες για να προϋπαντήσουμε τον Κύριο στον αέρα, και έτσι να είμαστε πάντοτε μαζί του. Α Θεσσαλονικής 4:16-17. Κάπου. Αυτή τη δεύτερη παρουσία του Κυρίου και τη συντέλεια του κόσμου τη γνώριζε ο εκκλησιαστής, γι' αυτό και στο βιβλίο του λέει: ναι μου, να ζεις και να χαίρεσαι τα νιάτα σου. Εκκλησιαστής 11:9 και συνέχεια. Και να διώξεις το θυμό από την καρδιά σου και τις πονηρές επιθυμίες τη σάρκα σου. Εκκλησιαστής 11, παράγραφος 10. Και να φέρνεις στη μνήμη σου τον κτίστη σου προτού φτάσουν οι μέρες των κυρατιών. Εκκλησιαστικής 12:1.
Προτού σκοτιστεί ο ήλιος και το φως και η σελήνη και τα αστέρια, Εκκλησιαστής 12.2, και σκοτιστούν οι κόρες των ματιών σου που κοιτάζουν μέσα από τα βλέφαρα και τις κόνχες σου, Εκκλησιαστής 12.3, εννοώντας τη δύναμη να διαβλέπει κανείς τα πράγματα, προτού να κοπεί το αργυρό νήμα της ζωής σου, μας διδάσκει την έκπαγλη εικόνα του έναστρου ουρανού μέσα στην οποία τα άστρα ασημίζουν. Να φέρνεις στη μνήμη σου τον κτίστη σου προτού καταστραφεί το χρυσό ανθέμιο, Εκκλησιαστής 12.6, εννοώντας τον χρυσοειδή ήλιο, διότι η ανθεμής είναι φυτό που το άνθος του έχει τα πέταλα γύρω γύρω ακτινοειδώς. Και θα εξεγερθούν οι άνθρωποι στη φωνή του στρουθεί, Εκκλησιαστής 12.14, και θα βλέπουν με φόβο προς τα ύψη και το βλέμμα τους θα είναι θαμπό λόγω των γερατιών, Εκκλησιαστής 12.15. Τι θα δουν τότε? Θα δουν τον Υιόν του ανθρώπου που έρχεται πάνω στις νεφέλες του ουρανού, Ματθαίου 24.30 και 26.64. Και τότε θα θρηνήσει ολόκληρη χώρα της Ιουδαίας πανεθνικά, αλλά και κάθε φυλή χωριστά, Ζαχαρία 12.12. Και τι θα γίνει όταν έρθει ο Κύριος? Θα ανθίσει η αμυγδαλιά, θα παχύνει η ακρίδα, θα σκορπίσουν τάχνη της κάπαρης, Εκκλησιαστής 12.5. Και όπως λένε ειδικοί ερευνητές, όταν ανθίζει η αμυγδαλιά, ο χειμώνας πια ανήκει πια στο παρελθόν, αλλά και τα σώματά μας μετά το χειμώνα πρόκειται να εξανθίσουν. Το επουράνιο άνθος και θα παχύνει η ακρίδα, η φτερωτή ψυχή δηλαδή θα πάρει το σώμα της, και θα διασκορπιστεί η κάπαρη, δηλαδή η κακοποιή, και οι παράνομοι θα διασκορπιστούν και θα χάσουν τη δύναμή τους. Κάπα βλέπεις πως όλοι προλέγουν για την παρουσία του Κυρίου? Βλέπεις πως γνωρίζουν τη φωνή του στρουθιού? Ποια είναι αυτή η φωνή? Ας το εξετάσουμε. Λέει ο Απόστολος ότι αυτός ο ίδιος ο Κύριος με παράγγελα, με φωνή αρχαγγελική και με σπασάλπιγμα Θεού θα κατέβει από τον ουρανό, Α Θεσσαλονικής 4.16. Αρχάγγελος φωνάζει και λέει σε όλους: σηκωθείτε να προϋπαντήσετε τον Κύριο, και είναι η φοβερή κάθοδος του Δεσπότη. Ο Δαβίδ λέει: ο Θεός θα έρθει φανερά με δόξα πολύ. Έρχεται ο Θεός και δεν θα τηρήσει πια σιωπή. Φωτιά που θα καταφλέγει τα πάντα και θα τα κατατρώει θα καίγεται ενώπιον του. Και τριγύρω του καταιγίδα μεγάλη και τρομερή ξεσπά. Ψαλμή 49:2-3. Έρχεται προς τον Πατέρα σύμφωνα με τη γραφή που μόλις αναγνώσαμε, ο Υιός του ανθρώπου, Δανίλη 7:13, πάνω στις νεφέλες του ουρανού, ενώ πύρινος ποταμός εξέρχεται που δοκιμάζει τους ανθρώπους, Δανίλη 7:10. Όποιος έχει έργα λαμπρά σαν το χρυσάφι αστράφτει πιο πολύ. Όποιος έχει έργα σαθρά σαν το καλάμι και ανυπόστατα κατακαίγεται από τη φωτιά. Και ο Πατέρας κάθεται έχοντας ένδυμα λευκό σαν το χιόνι και οι τρίχες κεφαλής του είναι σαν το άσπρο μαλλί, Δανίλη 7:9. Ανθρωποπαθός βέβαια μας τα λέει αυτά, γιατί είναι βασιλιάς όσων δεν έχουν μολυνθεί από τις αμαρτίες, όπως το λέγει η Γραφή. Θα σας λευκάνω από τις αμαρτίες και θα γίνετε σαν το χιόνι και σαν το άσπρο μαλλί, Ισαΐα 1:18. Πράγμα που δείχνει τη συγχώρηση των αμαρτιών ή την κατάσταση της αναμαρτησίας. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος από τους ουρανούς επάνω στις νεφέλες. Αυτός που ανέβηκε στον ουρανό μέσα σε φωτεινή με νεφέλη, διότι αυτός ο ίδιος είπε: θα δουν τον Υιόν του ανθρώπου να έρχεται πάνω στην νεφέλη με δύναμη και δόξα πολύ, Ματθαίου 24:30. Καπαβήτα. Αλλά ποια θα είναι τα σημεία της δεύτερης αυτής παρουσίας του? Μην τυχόν τολμήσει καμία ενάντια δύναμη και τη μιμηθεί. Και τότε θα φανεί, λέει, στον ουρανό το σημείο του Υιού του ανθρώπου, Ματθαίου 24:30, και το σημείο το αληθινό, το διακριτικό του Χριστού είναι ο Σταυρός. Το σημείο του φωτόμορφου Σταυρού προηγείται από το βασιλιά και δηλώνει ότι αυτός είναι εκείνος που έχει σταυρωθεί παλιότερα για να τον δουν οι Ιουδαίοι, αυτοί που τον κέντησαν στην πλευρά και συνωμότησαν για να φωνευθεί και να θρηνήσουν πανεθνικά και χωριστά κάθε φυλή, Ζαχαρία 12:10-12, λέγοντας: αυτός είναι εκείνος που ραπίσαμε, αυτός είναι εκείνος που φτύσαμε στο πρόσωπο, αυτός είναι εκείνος που του βάλαμε δεσμά, αυτός είναι εκείνος που αφού πρώτα το σταυρώσαμε τον εξευτελίσαμε. Πού να πάμε και να αποφύγουμε την οργή σου, θα πούν. Αφού όμως αγγελικά στρατεύματα θα περιβάλλουν και θα φρουρούν τον κόσμο, πουθενά δεν θα μπορέσουν να πάνε. Φόβος για τους εχθρούς θα είναι το σημείο του σταυρού, χαρά
για τους φίλους που πίστεψαν σε Αυτόν ή κήρυξαν στα έθνη ή μαρτύρησαν για το όνομά Του. Ποιος θα είναι άραγε τόσο ευλογημένος ώστε τότε να βρεθεί φίλος του Χριστού? Θα καταφρονεί τους δικούς του δούλους ο τόσο ένδοξος βασιλιάς, αυτός που τον δορυφορούν άγγελοι που είναι σύγχρονος του Πατέρα? Και για να μην αναμειχθούν οι εκλεκτοί μαζί με τους εχθρούς, θα στείλει τους αγγέλους του με σάλπιγγα μεγάλη και θα συνάξουν τους εκλεκτούς του Κυρίου από τους τέσσερις ανέμους, Ματθαίου 24:31. Γιατί αφού δεν καταφρόνησε κανέναν, δεν καταφρόνησε έναν, το Λότ πώς είναι δυνατόν να καταφρονήσει πολλούς δικαίους μαζί? Θα πει τότε σε αυτούς που θα είναι ανεβασμένοι πάνω στα νεφελώδη άρματα και θα έχουν συναχθεί από τους αγγέλους: ελάτε εσείς οι ευλογημένοι του Πατέρα μου, Ματθαίου 25:34, κακό παγά μου. Αλλά θα πει κάποιος από τους παρόντες: είμαι φτωχός, ή μπορεί τότε ίσως να βρεθώ άρρωστος στο κρεβάτι, ή μπορεί να πει κάποια: είμαι γυναίκα και μπορεί να συμβεί να βρεθώ στο μήλο. Τι θα γίνει, μήπως για αυτούς τους λόγους θα μας περιφρονήσουν και θα μας καταδικάσουν? Έχει θάρρος άνθρωπε. Ο κριτής είναι απροσωπόλοιπος. Δεν πρόκειται να κρίνει με βάση τα φαινόμενα, ούτε σκοπεύει να ελέγξει με βάση τα λόγια, Ισαΐα 11:3. Ούτε προτιμάει τους μορφωμένους από τους απλούς απέδευτους, ούτε τους πλουσίους από τους φτωχούς. Και στο χωράφι, αν βρίσκεσαι, θα σε πάρουν οι άγγελοι. Μην νομίζεις πως θα προτιμήσει τους κτηματίες και σένα το Γεωργό θα σε αφήσει. Είτε δούλος είσαι είτε φτωχός, μην έχεις καμία αγωνία. Αυτός που έλαβε δούλου μορφή, Φιλιππίσιων 2:7, δεν περιφρονεί τους δούλους. Αν τύχει πάλι και είσαι άρρωστο στο κρεβάτι, έχει γραφεί: τότε θα είναι δύο στο κρεβάτι, τον ένα θα τον πάρουν, τον άλλο θα τον αφήσουν, Λουκά 17:34. Έστω και αν από ανάγκη είσαι απασχολημένος στο μήλο, είτε είσαι άνδρας είτε γυναίκα, ή έχεις δούλο στο μήλο και αναγκάζεσαι να παραμένεις εκεί, δεν πρόκειται να σε περιφρονήσει αυτός που κάνει ελεύθερους και ανδριωμένους τους αλυσοδεμένους, Ψαλμός 67:7. Αυτός που οδήγησε τον Ιωσήφ στη βασιλεία από τη δουλεία και τη φυλακή, αυτός και σένα θα σε λυτρώσει από τις θλίψεις και θα σε οδηγεί στη βασιλεία των ουρανών. Μόνο είχε θάρρος, μόνο να εργάζεσαι το αγαθό, να αγωνίζεσαι πρόθυμα, διότι τίποτε δεν πάει χαμένο. Είναι γραμμένη κάθε σου προσευχή και ψαλμωδία. Είναι γραμμένη κάθε σου ελεημοσύνη, κάθε σου νηστεία. Είναι γραμμένος κάθε γάμος που διαφυλάχθηκε στα όρια τα ηθικά. Είναι γραμμένη κάθε είδους εγκράτεια που έγινε για χάρη του Θεού. Ανάμεσα όμως σε όλα αυτά, όσο ο Θεός καταγράφει για να μας στεφανώσει την πρώτη θέση, την έχει η παρθενία και η αγνία και πρόκειται να λάμπει σαν άγγελος. Αλλά όπως άκουσες με ευχαρίστηση τα καλά, άκουσε πάλι χωρίς να ταραχθείς και τα αντίθετα. Είναι όλα γραμμένα, κάθε σου πλεονεξία, κάθε σου πορνεία, κάθε σου όρκος που αθέτησες, κάθε βλαστημία, κάθε μαγεία, κάθε κλοπή και κάθε φόνος. Όλα αυτά θα καταγραφούν εάν μετά το βάφτισμα πράξεις τα ίδια πάλι, διότι τα προηγούμενα εξαλείφονται όλα. Κάπα αδέλφα, όταν έλθει, λέει, ο Υιός του ανθρώπου με όλη τη δόξα του, όλοι οι άγγελοι θα είναι μαζί του, Ματθαίου 25:31. Κοίτα άνθρωπε, μπροστά σε πόσο πλήθος θα βγεις να κρυθείς. Σύμπαν το γένος των ανθρώπων, τότε θα παρίσταται. Αναλογήσου λοιπόν πόσο πολυάριθμος είναι η φυλή των Ρωμαίων, από πόσα πλήθη αποτελούνται οι βάρβαρες φυλές που τώρα ζουν και πόσες από αυτές τις βάρβαρες φυλές έχουν πεθάνει εδώ και 100 χρόνια. Λογάριασε πόσοι θαύτηκαν μέσα σε 1000 χρόνια από όλες αυτές τις φυλές και τόσες άλλες. Λογάριασε όλους. Όσοι έζησαν στη γη από τον Αδάμ μέχρι σήμερα είναι πραγματικά απειροπληθείς, αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι και λίγοι αν τους συγκρίνουμε με τους αγγέλους, που σίγουρα είναι πολύ περισσότεροι. Εκείνοι είναι τα 99 πρόβατα, η ανθρωπότητα είναι μόνο το ένα. Ματθαίου 18:12, Λουκά 15:4. Σύμφωνα με το μέγεθος των τόπων πρέπει να υπολογίζουμε και το μέγεθος των κατοίκων τους. Η γη που κατοικείται από όλους τους ανθρώπους, σύμπασα η οικουμένη, έτσι όπως βρίσκεται στο μέσο του ουρανού που την περιβάλλει, είναι μόνο το κέντρο ενός κύκλου και όμως βαστάζει πάνω της τόσα πλήθη. Σκεφτείτε λοιπόν, ο ουρανός που την περιβάλλει σαν κύκλος
όσο πιο υπερμεγέθης είναι από αυτήν. Και σκεφτείτε ότι υπάρχουν άπειροι άλλοι ουρανοί που δεν μπορούμε ούτε καν να φανταστούμε τα πλήθη των αγγέλων που τους κατοικούν. Διότι έχει γραφεί, χίλιες χιλιάδες τον υπηρετούσαν και μύριες μυριάδες έστεκαν με δέος μπροστά του. Δανείλ 7:10. Και όχι βέβαια πως είναι μόνο τόσο το πλήθος των αγγέλων, αλλά περισσότερο από αυτό δεν μπορούσε να μας παραστήσει ο προφήτης. Θα είναι παρόν λοιπόν τότε στην κρίση ο Θεός. Ο Πατέρας όλων θα παρακάθεται και ο Ιησούς Χριστός και το Άγιο Πνεύμα θα παρευρίσκεται και αυτό. Αγγελική σάλπιγγα θα προσκαλέσει όλους εμάς που έχουμε σαν ένδυμά μας όλα μας τα έργα. Μήπως λοιπόν και μόνο με αυτή την εικόνα δεν είναι φυσικό από τώρα να έχουμε κάποια αίσθηση αγωνίας? Μην το θεωρήσεις, άνθρωπε, ότι είναι μικρή καταδίκη ακόμα και τότε που δεν θα κολλαστεί σε αιώνια το να έρθουν στο φως όλα τα κρυφά και φανερά έργα σου μπροστά στα άπειρα πλήθη όλων των ανθρώπων και όλων των αγγέλων. Μήπως δεν έρχονται στιγμές στη ζωή μας που προτιμάμε να πεθάνουμε πολλούς θανάτους παρά να μάθουν κάποιοι φίλοι μας τα μυστικά μας για τα οποία θα έπρεπε να μας αποδοκιμάσουν? ΚΕ. Κάτω από τη συνέστηση αυτής της τόσο κρίσιμης περιστάσεως, αδελφοί μου, θα φροντίσουμε με ζήλο να μην μας αποδοκιμάσει και καταδικάσει ο Θεός, ο οποίος δεν χρειάζεται να διενεργήσει καμία εξέταση και κανέναν έλεγχο προκειμένου να γνωρίσει εμάς και τα έργα μας. Μην πεις ότι νύχτα έπεσα σε πορνεία ή έκανα μαγείες ή έπραξα κάτι άλλο και άνθρωπος δεν βρισκόταν εκεί. Από τη συνείδησή σου κρίνεσαι από τους λογισμούς σου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τότε θα σε κρίνει ο Θεός τα κρυφά έργα των ανθρώπων, οι λογισμοί του ανθρώπου μέσα στη συνείδησή σου θα λειτουργούν σαν μάρτυρες κατηγορίας ή σαν μάρτυρες υπερασπίσεως. Ρωμαίων 2:15-16. Σε αναγκάζει να πεις την αλήθεια το πρόσωπο του κριτή Θεού που σου εμπνέει το δέος. Και ακόμη πιο έντονα θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε ελέγχει ακόμα και τότε που εσύ δεν θα φανερώσεις την αλήθεια, γιατί όπως είπαμε θα αναστηθείς και θα παρουσιαστείς μπροστά στον κριτή σαν να είσαι ντυμένος με τις αμαρτίες σου ή αν έχεις βέβαια και κάποιες άλλες και ενάρετες πράξεις σου. Και το δήλωσε τούτο ο κριτής, διότι ο Χριστός θα είναι εκείνος που θα κρίνει λέγοντας: επειδή δεν δικάζει ο πατέρας κανένα, αλλά την κρίση την άφησε στον Υιό, Ιωάννου 5:22, και αυτό δεν σημαίνει ότι αποξενώνεται από την εξουσία του, αλλά ότι κρίνει δια του Υιού, βέβαια ο Υιός κρίνει με τη συγκατάνευση του πατέρα. Και ασφάλως η κρίση και η απόφαση του Υιού είναι ίδια με την κρίση και την απόφαση του πατέρα, γιατί πατέρας και Υιός έχουν μία και την αυτή γνώμη. Τι λέει όμως ο κριτής για το αν αποτελούν ή όχι το ένδυμά σου, η πράξη σου και τα βιώματά σου? Και θα συναχθούν μπροστά του πάντα τα έθνη, Ματθαίου 25:32, διότι πρέπει ενώπιον του Χριστού να γονατίσουν και τα επουράνια και τα επίγεια και τα κατακτόνια, Φιλιππισίων 2:10, και θα χωρίσει τους μεν από τους δε, όπως χωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα κατσίκια, Ματθαίου 25:32. Πώς θα χωρίζει ο βοσκός? Άραγε τα εξετάζει βάσει κανενός βιβλίου για να δει ποιο είναι πρόβατο και ποιο κατσίκι, ή τα διακρίνει από την εμφάνιση? Δεν είναι σίγουρο και δεν είναι το σγουρό και αφράτο μαλλί που φανερώνει το πρόβατο και το σκληρό και άγριο τρίχωμα που φανερώνει το κατσίκι? Έτσι είναι και μόλις καθαριστείς από τις αμαρτίες σου. Έχεις το εξής το μαλλί καθαρό και μένει στολή σου αμόλυτη και λες πάντοτε: ξεντήθηκα το χιτώνα της αμαρτίας. Πώς να το ξαναβάλω? Άσμα 5:3. Από το ένδυμα γνωρίζεις σαν πρόβατο. Αν όμως βρεθείς τριχωτός σαν τον Ισά, που ήταν πυκνότριχος και ελαφρόμυαλος, που έχασε τα πρωτοτόκια για το φαΐ και πούλησε το αξίωμά του, θα πας στα αριστερά του Κυρίου. Ας μην γίνει κανείς από τους παρόντες να χάσει τη χάρη, ούτε με τα δικά του έργα να βρεθεί στα αριστερά τάγματα των αμαρτωλών. ΚΣ. Πραγματικά, μας προκαλεί φόβο η κρίση του Θεού και μας τρομάζουν όσα μας πληροφορούν για το πώς θα γίνει, ενώ προβάλλεται σαν σκοπός η ζωή μας, τη ζωή μας η Βασιλεία των Ουρανών, έχει ετοιμαστεί και η αιώνια φωτιά της κολάσεως. Και θα πει εύλογα κάποιος: πώς θα αποφύγουμε τη φωτιά και πώς θα μπούμε στη Βασιλεία? Πείνασα, λέει, και μου δώσατε να φάει. Ματθαίου 25:35. Μάθετε λοιπόν τον τρόπο. Δεν χρειάζεται εδώ να κάνεις αλληγορία,
αλλά να κάνεις πράξη τα λεγόμενα. Πείνασα και μου δώσατε να φάω. Δίψασα και μου δώσατε να πιω. Ξένος ήμουνα και με φιλοξενήσατε. Γυμνός και με ντύσατε, αρρώστησα και με επισκεφτήκατε. Στη φυλακή ήμουνα και ήρθατε να με δείτε. Μαθαίο 25:35-36. Αυτά αν πράξεις θα είσαι μαζί του στη βασιλεία βασιλιάς. Αν όμως δεν τα πράξεις θα κατακριθείς. Άρχισε λοιπόν από τώρα να κάνεις πράξη και έχει ζωντανή και σταθερή πίστη. Πρόσεξε μην κλειστείς έξω όπως οι μωρές παρθένες αναβάλλοντας να αγοράσεις λάδι. Μη θαρευτείς επειδή έχεις απλώς τη λαμπάδα, αλλά να την έχεις να καίει. Ας λάμπει το φως των καλών σου έργων μπροστά στους ανθρώπους. Μαθαίου 5:16. Και να μην βλαστημείτε εξαιτία σου ο Χριστός. Φόρεσε ένδυμα αυθαρσίας διαπρέποντας τα καλά και θεάρεστα έργα. Και όποια υπόθεση κατ' οικονομία σου εμπιστευτεί ο Θεός, διοίκησέ την ευάρεστα και καρποφόρα. Χρήματα σου εμπιστεύτηκε, κάνε καλή και χρηστή διαχείριση. Λόγω διδασκαλία σου εμπιστεύτηκε, μεταχειρίσου το χάρισμα για τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία των ανθρώπων. Μπορείς να φέρνεις κι άλλους να ακούς το λόγο στο κήρυγμα της πίστεως, κάνε το με ζήλο. Υπάρχουν τόσες πολλές μορφές ζωής και δράσεις μέσα στις οποίες ο άνθρωπος μπορεί να αναδειχθεί πιστός και καλός οικονόμος των χαρισμάτων του Θεού. Πρόσεξε μόνο να μην βρεθεί κανείς να ασφάλει και απορριφθεί ώστε να συναντήσουμε με παρησία τον αιώνιο βασιλέα Χριστό που βασιλεύει στους αιώνες. Διότι θα βασιλεύσει στους αιώνες αυτός που θα κρίνει ζώντες και νεκρούς. Αυτός ο οποίος πέθανε για χάρη των ζώντων και των νεκρών, καθώς ο Παύλος το λέει, γι' αυτό ο Χριστός πέθανε και έζησε για να γίνει Κύριος και Βασιλέας ζώντων και νεκρών. Ρωμαίου 14:9. Καπαζίτα, και αν ποτέ ακούσεις κάποιον να λέει ότι η βασιλεία του Χριστού έχει τέλος, να μισείς την αίρεση αυτή. Είναι ένα άλλο κεφάλι του Δράκοντα, το οποίο που τώρα τελευταία ξεπρόβαλε στη Γαλατεία. Τόλμησε ένας να πει ότι μετά τη συντέλεια του κόσμου ο Χριστός δεν θα βασιλεύει. Και τόλμησε ακόμη να πει ότι ο Λόγος, αφού εξήλθε από τον Πατέρα, πάλι επανήλθε και χάθηκε η υπόστασή του. Μπήκε στον Πατέρα και δεν υπάρχει πια, χωρίς να καταλαβαίνει ότι με αυτές τις βλάστημες δοξασίες του στρέφεται κατά του ίδιου του εαυτού του. Δεν άκουσε τον Κύριο που λέει «Ο Υιός μένει παντοτινά» Ιωάννου 8:35. Δεν άκουσε τον Γαβρίλ που είπε «Θα τα βασιλεύσει στον οίκο του Ιακώβ αιωνίως η βασιλεία του και δεν θα έχει τέλος». Λουκά 1:33. Εξέτασε το λεγόμενο και θα δεις. Τώρα όπως βλέπεις άνθρωποι αιρετικοί διδάσκουν πράγματα βλάστημα για το πρόσωπο του Χριστού. Αλλά και ο Γαβρίλη ο Αρχάγγελος δίδαξε σχετικά με την αιώνια διαμονή του Σωτήρα. Σε ποιον λοιπόν θα πιστέψεις? Δεν θα πιστέψεις τον Γαβρίλη. Άκουσε τη μαρτυρία του Δανίλη που διαβάσαμε τώρα. Έβλεπα όραμα τη νύχτα και να, μαζί με τις νεφέλες του ουρανού, ένας που είχε μορφή ανθρώπου ερχόταν και έφτασε μέχρι το θρόνο του παλαιού των ημερών. Και σε αυτόν δόθηκε η τιμή, η αρχή και η βασιλεία και όλοι οι λαοί, φυλές, γλώσσες. Αυτόν λατρεύουν. Η εξουσία του είναι αιώνια, η οποία δεν θα παρέλθει και η βασιλεία του δεν θα χαθεί ποτέ. Δανίλη 7:13-14. Αυτά να κρατάς λοιπόν, σε αυτά να πιστεύεις και τις αιρετικές πλάνες να τις αποστρέφεσαι και να τις διώχνεις μακριά, διότι άκουσες σαφέστατα για την ατελεύθητη βασιλεία του Θεού. Καπαΐτα. Έχεις παραπλήσια μαρτυρία και την ερμηνεία του λίθου που κόπηκε από το όρος, χωρίς να τον αγγίξει ανθρώπινο χέρι. Δανίλ 2:34. Και ο λίθος αυτός φανερώνει την ανθρώπινη καταγωγή του Χριστού. Η βασιλεία του δεν θα περάσει σε άλλο λαό. Δανίλ 2:44. Και ο Δαβίδ κάποια φορά είπε: «Ο θρόνος σου, Θεέ, θα παραμείνει στον αιώνα του αιώνα». Ψαλμός 44:7, Εβραίων 1:8. Και αλλού πάλι, στην αρχή της δημιουργίας Σύ Κύριε θεμελίωσε στη γη. Ψαλμός 101:26, Εβραίων 1:10. Οι ουρανοί θα καταστραφούν, εσύ όμως θα παραμένεις αμετάβλητος και αναλύατος. Ψαλμός 101:27, Εβραίων 1:11. Εσύ θα είσαι ο ίδιος και τα έτη σου θα είναι ατελεύθητα. Ψαλμός 101:28, Εβραίων 1:12. Όλα αυτά τα χωρεί ο Παύλος τα ερμήνευσε χριστολογικά και τα απέδωσε στον Υιό. Καπαθήτα. Και θέλεις να μάθεις από πού έφτασαν σε τέτοια μανία αυτοί που διδάσκουν τα αντίθετα? Ερμήνευσαν το ορθό χωρίο του Αποστόλου κάκος, δηλαδή αυτό που λέει, διότι πρέπει να βασιλεύει εκείνος μέχρι όπου θέσει τους εχθρούς του κάτω από τα πόδια του. Α Κορινθίους 15:25. Και λένε λοιπόν, άρα όταν οι εχθροί θα μπουν κάτω από τα πόδια του, δεν θα βασιλεύει πια. Κακώς βέβαια και χωρίς σοβαρή μελέτη και γνώση το λένε αυτό. Διότι αυτός που πριν καν αγωνιστεί εναντίον των εχθρών του είναι βασιλιάς, πώς δεν είναι βασιλιάς
μετά τη νίκη του εναντίον τους. Λάμδα. Τόλμησαν όμως να πούν και τούτο, ότι το χωρίο που λέει όταν θα υποταγούν όλα σε αυτόν, τότε και ο Υιός θα υποταγεί σε εκείνον τον πατέρα που υπέταξε τα πάντα στον Υιό. Α. Κορινθίων 15-28. Δείχνει ακριβώς πως ο Υιός θα αναλυθεί και θα χαθεί μέσα στην υπόσταση του πατέρα. Αλλά ό, εσείς όλοι που ξεπερνάτε στη βλαστημία και στην αίρεση όλους τους άλλους αιρετικούς, εσείς που είστε κτίσματα του Χριστού, παραμένετε στην ύπαρξη και ο Χριστός δια του οποίου και εμείς και όλα έχουν γίνει, Ιωάννου 1-3, θα χαθεί. Βλάστημος ο λόγος σας. Πώς λοιπόν με τέτοιο τρόπο θα υποταγούν σε αυτόν τα πάντα, θα διατηρήσουν την υπόστασή τους ή θα χαθούν, ώστε λοιπόν όλα τα άλλα υποτάσσονται στον Υιό και μένουν και ο Υιός επειδή θα υποταγεί στον Πατέρα χάνεται. Θα υποταγεί σημαίνει όχι πως τότε θα αρχίσει να πειθαρχεί στον Πατέρα, διότι πάντοτε έκανε όσα είναι αρεστά σε Αυτόν, Ιωάννου 8-29, αλλά ότι και τότε θα υπακούει έχοντας υποταγεί, όχι αναγκαστική, αλλά αυτοπροαίρετη, διότι δεν είναι δούλος για να υποταγεί με εσωτερικό ή εξωτερικό εξαναγκασμό, αλλά Υιός, οπότε υπακούει αυτοπροαίρετα και με φιλόστοργη εναρμόνιση της βούλησης του με τη βούληση του Πατέρα. Λάμδα α. Ας εξετάσουμε λοιπόν αν έχουν δίκιο αυτοί, διαπιστώνοντας το έως ότου και το μέχρι ότου. Α. Κορινθίους 15-25. Τι σημαίνουν? Διότι εγώ θα κάνω μία προσπάθεια να ανατρέψω την πλάνη τους με το να αναλύσω αυτή τη λέξη. Δηλαδή το μέχρι ότου, επειδή τόλμησαν να πούν ότι το μέχρι ότου θα θέσει τους εχθρούς του κάτω από τα πόδια του, Α. Κορινθίους 15-25, δείχνει το τέλος του και τόλμησαν να περιορίσουν τη βασιλεία του Χριστού και να διακόψουν με όσα διδάσκουν την αδιάκοπη εξουσία του. Έλα λοιπόν να δούμε τις όμοιες αυτές λέξεις που υπάρχουν στα κείμενα του Αποστόλου. Αλλά βασίλεψε ο θάνατος από τον Αδάμ μέχρι τον Μωυσή, Ρωμαίου 5-14. Δηλαδή μέχρι τότε πέθαναν και μετά τον Μωυσή δεν πέθανε κανένας, ή μετά την παράδοση του νόμου από τον Μωυσή δεν υπάρχει θάνατος για τους ανθρώπους. Βλέπεις λοιπόν ότι το μέχρι είναι λέξη που δεν περιορίζει το χρόνο και ότι κάτι τέτοιο δηλώνει και ο Παύλος. Αφού όμως, όπως ξέρουμε, ο Μωυσής ήταν δίκαιος και θαυμάσιος άνθρωπος και εν τούτης η θανατική απόφαση που βγήκε για τον Αδάμ έφτασε και ως αυτόν και στις επόμενες από αυτόν γενιές, ενώ δεν είχαν αμαρτήσει όπως ο Αδάμ. Δηλαδή δεν είχαν παραβεί κάποια εντολή του Θεού και δεν είχαν φάει τους καρπούς του δέντρου της γνώσης καλού και κακού. Λάμδα β. Ας πάρουμε λοιπόν και το άλλο ρητό όμοιο, διότι μέχρι σήμερα ο Σάκης διαβάζει το Μωυσής, υπάρχει ένα κάλυμα στην καρδιά τους. Β. Κορινθίους 3-15. Το μέχρι σήμερα άραγε σημαίνει μέχρι τον Παύλο μόνο? Δεν σημαίνει μέχρι τώρα και μέχρι τη συντέλεια του αιώνα? Αν τώρα λέει ο Παύλος στους Κορινθίους, αλλά φτάσαμε πραγματικά μέχρι και σε εσάς με το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού, έχοντας ελπίδα που θα αυξηθεί η πίστη σας, ώστε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σε μέρη πέρα από σας. Β. Κορινθίους 10-14-16. Βλέπεις σαφώς πως το μέχρι δεν σημαίνει τέλος, αλλά σημαίνει πως υπάρχει και συνέχεια. Πώς λοιπόν πρέπει να ερμηνεύεται το μέχρι ότου φτάσει στους εχθρούς? Α. Κορινθίων 15-25. Όπως ακριβώς λέει σε άλλο σημείο πάλι ο Παύλος, κάθε ημέρα να ενθαρρύνει ο ένας τον άλλον μέχρι ότου διαρκεί το σήμερα η παρούσα ζωή. Εβραίων 3-13, δηλαδή πάντοτε. Και όπως ακριβώς δεν πρέπει να μιλάμε η αρχή του χρόνου της βασιλείας του Χριστού, έτσι να μην ανοιχθεί κανείς κάποιον να μιλάει ούτε για τέλος του χρόνου της, αφού όμως μας διαβεβαίνουν οι γραφές η βασιλεία του είναι βασιλεία αιώνια. Δανίλ 4-31. Λάμδα γάμα. Αλλά παρόλο που έχω και πολλές άλλες μαρτυρίες από τις Θείες Γραφές για την ατελέφτη βασιλεία του Χριστού στους αιώνες, θα αρκεστώ σε αυτές που ήδη αναπτύξαμε, γιατί είπα πολλά σήμερα. Εσύ όμως που μ' ακούς, αυτόν να προσκυνάς μόνο ως βασιλέα, απορρίπτοντας κάθε αιρετική πλάνη. Αν τώρα δώσει η χάρη του Θεού και τα υπόλοιπα της πίστεώς μας σιγά σιγά, θα σας τα αναπτύξω. Και ήθε ο Θεός των όλων όλους σας να σας διατηρήσει ικανούς και φωτισμένους, ώστε να έχετε στη μνήμη σας τα σημεία της συντέλειας του κόσμου και να μείνετε ακατανίκητοι από τον Αντίχριστο. Τώρα πια γνώρισες τα ιδιαίτερα σημάδια που θα φανερώνουν τον ερχομό του πλάνου. Έχεις και τις αποδείξεις του αληθινού Χριστού,
που φανερά πρόκειται να κατέβει από τον ουρανό. Τον ένα απόφευγε τον πλάνο. Τον άλλο περίμενε τον αληθινό. Έμαθε τον τρόπο με ποια κριτήρια δηλαδή θα βρεθεί στα δεξιά του πατέρα. Τήρησε ό,τι σου έχω εμπιστευτεί σχετικά με τον Χριστό. Α Τιμοθέων 6:20. Διαπρέποντας έργα θεραστά Α Τιμοθέων 2:10. Ώστε να κληρονομείς τη βασιλεία των ουρανών, που αφού παρασταθείς με παρησία ενώπιον του κριτή δια του οποίου και μετά του οποίου η δόξα ανήκει στο Θεό μαζί με το Άγιο Πνεύμα στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.